Πάμε τώρα σε ένα πρόσωπο, εγώ θα έλεγα το πρόσωπο των ημερών, τον κύριο Ανδρέα Παπαμιμίκο, που επάνω του. Καλημέρα κύριε Παπαμιμίκο. Καλώς καλημέρα. Επάνω του συγκέντρωσε όχι μόνο τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά και ένα πλήθος κατηγοριών. Εγώ θα έλεγα ότι όλες οι πλευρές συγκέντρωσαν τις επιθέσεις στο πρόσωπό σας, φωτογραφίζοντάς σας ως το βασικό υπεύθυνο για αυτό το φιάσκο της προηγούμενης Κυριακής σχετικά με τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Τις σοκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, κατηγορηθήκατε από όλες τις πτέρυγες του κόμματος, από βουλευτές, στελέχη κτλ., ότι έχετε την πολιτική και τεχνική ευθύνη, να το πω έτσι, για ό,τι συνέβη. Εκτιστέσεώς του. Και εκτιστέσεώς σας. Και ορισμένοι είπαν λόγω των επιλογών σας, των προσωπικών σας πολιτικών επιλογών. Λοιπόν, δεχτήκατε και πολιτικές επιθέσεις, δεχτήκατε και προσωπικές επιθέσεις, κύριε Παπαμίκο, οφείλω να πω. Και για να πει και κανείς στους τραβού το δίκαιο ως τρίτος, βλέποντας τα πράγματα απ' έξω, πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είστε, γραμματέας του κόμματος είστε, νέος άνθρωπος είστε, θέλω να πω δουλεύετε, δεν είστε κάπου. Επομένως, αυτός που είναι μπροστά και έχει την δουλειά στα χέρια του κτλ., όταν η δουλειά δεν πάει καλά, έχει και την ευθύνη. Και δεν σας άκουσε κανείς να μιλάτε το βράδυ της Κυριακής, ούτε τη Δευτέρα, ούτε τίποτα. Μόνο χτες. Για πάμε. Τι συνέβη. Κοιτάξτε, εγώ σέβομαι απολύτως όλα τα στελέχη, όλα τα μέλη, όλους τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας. Σέβομαι την παράταξη αυτή και την ιστορία της και κατανοώ και το ρόλο μου. Και ο ρόλος ο δικός μου, ο ρόλος του γραμματέα ενός κόμματος, είναι ουσιαστικά να είναι και ο σάκος του μπόξ. Κεντρικός ρόλος. Για να λέμε την αλήθεια. Ήξερα τι αποδέχτηκα πριν από 2,5 χρόνια, όταν έγινε γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Και όπως και απ' την άλλη, πρωτού μπούμε στην ουσία, γιατί βάλετε πολλά θέματα, έτσι και επειδή είχα πάρα πολύ καιρό να τα πούμε, έχω δεχτεί τόνους λάσπης όλο αυτό το διάστημα. Όταν λέτε λάσπη, τι εννοείτε? Τόνους λάσπης από διαφόρους. Από τους συναδέλφους σας εννοείτε? Μισό λεπτό. Και από συναδέλφους και από βουλευτές και από δημοσιογράφους. Και από όλους. Γιατί είναι λάσπη να ασκείτε μια κριτική για ένα πρόσωπο που είναι κεντρικό πολιτικό πρόσωπο, κύριε Παπαδόπουλο? Εγώ, ξέρετε, στην κριτική δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι σίγουρο όμως ότι ενόχλησε πολλούς. Είναι σίγουρο ότι έχω ενοχλήσει ότι βγήκα πρόεδρος στον ΕΔΙ κόντρα σε πολλούς. Είναι σίγουρο ότι ενόχλησε πολλούς όταν στα 33 μου έγινε ο νεότερος γραμματείας. Και ειδικά επειδή και οι δυο σας έχετε τεράστια εμπειρία, θυμάστε και το 96-97, τι γινόταν όταν πήγε να αλλάξει η 9 στη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως τότε υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι. Εσείς το πάτε εκεί τώρα, το πάτε στο παρελθόν. Γιατί ξεκινάτε από τόσο? Γιατί ανοίγεται ένα θέμα σύγκρουσης γενεών στην Ελλάδα. Θα σας το πω. Άμα αφήσει να ολοκληρώσω, θα σας το πω. Παρακαλώ, ελάτε. Αλλά τότε βεβαίως υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν την αλλαγή νοοτροπίας και την αλλαγή γενιάς. Και ο Κώστας Καραμαλής, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, στήριξε νέους ανθρώπους με νέα κουλτούρα και με νέα νοοτροπία. Και όπως βεβαίως και ο Αντώνης Σαμαράς, με τις επιλογές που έκανε. Και με τον Βασίλη τον Κικί για να τον κατεβάσει για περιφερειάρχη. Και με τη δική μου την επιλογή να με βάλει σαν ως γραμματέα. Κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν όμως ότι ανάλογα με την ηλικία την οποία έχουν. Και την εμπειρία. Θεωρούν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι θέοδό τους. Για τον κύριο Μημαράκη λέτε? Όχι, δεν εννοώ για τον κύριο Μημαράκη. Και δεν αναφέρομαι σε κανένα από τους 4 υποψηφίους. Το θεωρούν αυτό? Υπάρχουν άνθρωποι. Κάποιος άκουσα να λέει ότι ο Παπαμίκος κρύβεται σε λαγούμια. Ναι. Και θα του κόψει τα πόδια. Mm-hmm. Ο κύριος Παπαμίκος είναι εδώ. Απλά μέχρι τώρα κράτησε θεσμική του διότητα και δεν μίλησε. Από αυτό και καταχειροκροτήθηκε από τότε. Κάποιος λέει ότι κρύβεται σε λαγούμια. Να σας πω κάτι, εγώ είμαι εδώ και μιλάω. Άλλος μάλλον είχε διαδρομές σε λαγούμια. Άλλος είχε διαδρομές σε λαγούμια όλο αυτό το διάστημα. Κύριε, να μην δουλευόμαστε. Και από την άλλη πλευρά. Και ολοκληρώνω. Από την άλλη πλευρά. Βλέπω έναν ηλικιακό ρατσισμό. Πειράζει επειδή είμαστε νέοι? Όχι. Και εγώ δεν κατηγορώ κάποιους που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία. Όχι, δεν πειράζει επειδή είμαστε νέοι. Δεν πίστευα ποτέ σε αυτό το πράγμα. Μα τώρα μας πάτε στα εύκολα, κύριε Παπαδημίκο. Εσείς την Κυριακή το βράδυ δεν έπρεπε να βγείτε να μιλήσετε? Αυτό περίμενε ο κόσμος. Πήγε καημένος ο Νεοδημοκράτης με κλάματα στις κάλπες και τον διώξαν άρον-άρον και δεν βγήκε ένας άνθρωπος να του πει μια συγγνώμη και να αναλάβει μια στοιχειώδη ευθύνη. Εσείς. Βγήκαμε και την Δευτέρα και την Κυριακή. Δεν βγήκατε εσείς. Έπρεπε να βγει την Κυριακή. Μισόλετα. Και την Κυριακή βγήκαμε ως ΚΕΦΕ και ζήσαμε συγγνώμη και είπαμε ακριβώς για την αναβολή της διαδικασίας. Και και τη Δευτέρα πάλι συνεδριάσαμε ως ΚΕΦΕ και βγάλαμε ανακοίνωση. Και την Τρίτη, βεβαίως,
θα σας εξηγήσω γιατί εγώ βγήκα δύο μέρες μετά να δηλώσω κόλλημα. Σας είχαν ζητήσει να δηλώσω, σχεδόν όλοι να παραιτηθείτε. Να δηλώσω κόλλημα από την προεδρία της, από την προεδρία της ΚΕΦΕ. Γιατί κόλλημα και όχι παραιτήσει. Προβλέπεται. Γιατί αυτός είναι ο όρος που προβλέπεται στο καταστατικό, κύριε Λυριτζή. Εντάξει, ωραία. Όταν την Κυριακή ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, εγώ έχω μάθει να λειτουργώ θεσμικά, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει στη θέση του και προσπαθούμε να συνεργαστούμε και με τους συνεργάτες του για να λυθεί το πρόβλημα και να δούμε τι κάνουμε την επόμενη μέρα για να προχωρήσουμε στις διαδικασίες. Εγώ δεν μπορώ να αποχωρήσω. Συνδέεται. Επομένως, μου λέτε ότι συνδέεται με έναν τρόπο τη δική σας παρουσία με την παρουσία του κυρίου Μαϊμαράκη. Αν είχε παραιτηθεί ο κύριος Μαϊμαράκης, όπως ζητήθηκε. Θα ακολουθούσε και η δική σας παρέτηση. Τη συνέδεα πολιτικά. Πολιτικά. Σας λέω γιατί. Και σε οργανωτικό επίπεδο. Γιατί όταν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι εκεί, παρόν και μαζί με τους συνεργάτες του έχω συνεργασία για να προχωρήσω την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εγώ δεν μπορώ να φύγω. Η εύκολη λύση, κύριε Λυριτζή, ξέρετε ποια ήταν και κύριε οικονόμου. Εύκολη λύση ήταν εκείνο το πρωί να γυρίσω και να πω: ναι, πάω σπίτι μου, γιατί αρκετά έχω ακούσει από τον καθένα. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους και για τα δικά του συμφέροντα κάθεται και επιτίθεται και ρίχνει λάσπη και έχει βρει ένα ξυλαστήριο θέμα που λέγεται Παπαμίκος. Η εύκολη λύση ήταν αυτή. Η δύσκολη λύση ήταν εκεί. Όταν ο κύριος Μεμαράκης μετά από δύο μέρες αποχωρεί και αφού έχουμε δρομολογήσει ότι ξαναξεκινάει η ΚΕΦΕ, αποχωρεί, τότε δεν είχα κι εγώ κανένα θεσμικό κόλλημα και κανένα ηθικό κόλλημα για να αποχωρήσω. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Υπάρχει όμως ένα πραγματικό πολιτικό θέμα σε σχέση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος ομολογεί δημοσίως και δεν το έχει κάνει μια φορά, το έχει κάνει τρεις, ότι δεν έχει την παραμικρή επαφή μαζί σας. Δηλώνει ότι δεν σας έχει ουσιαστικά εμπιστοσύνη. Έτσι. Δεν μιλάτε, δηλαδή δεν μιλάει ο πρόεδρος του κόμματος με τον γραμματέα. Ποια πολιτική εμπιστοσύνη υπάρχει και πώς μπορεί να προχωρήσει από κοινού μια διαδικασία που είναι σοβαρή η εκλογή πρόεδρου ενός κόμματος. Θα μου επιτρέψετε. Ξέρεις αν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα μου επιτρέψετε εγώ πάλι να σεβαστώ τη θεσμική μου ιδιότητα και να σεβαστώ και τους τέσσερις υποψηφίους. Εγώ σέβομαι και τον κύριο Μεμαράκη και πάνω στις εντάσεις μπορεί να έχουν υποθεί και πολλά. Και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τζιτζικώστα. Και δεν πρόκειται, θέλω σε αυτή τη φάση, μέχρι να γίνουν εκλογές, να αναφερθώ σε κανένα από αυτούς τους τέσσερις. Mm-hmm. Σε κανένα από αυτούς τους τέσσερις. Δεν πρόκειται εγώ να αναφερθώ. Δεν θέλετε εσείς. Από εκεί και πέρα. Αλλά από εκεί και πέρα. Αναφέρονται σε εσάς. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και να φύγετε. Να σας φύγουν. Αλλά σας δείχνουν ως υπεύθυνο επί του πολιτικού για την όλη ιστορία. Λένε δηλαδή, να σας το πω όπως υπόνεται δημοσίως, ότι ο Παπαμιμίκος έχει ευθύνη. Διότι έτσι προχώρησαν έτσι τα πράγματα, επειδή δεν ασχολιόταν ως πρόεδρος της ΚΕΦΕ με τις εκλογές, αλλά ασχολιόταν με την υποψηφιότητα που ο ίδιος προσωπικά υποστήριζε. Και λένε χαρακτηριστικά ότι επειδή είσαστε με την υποψηφιότητα Τζιτζικώστα, δουλεύατε για τον Τζιτζικώστα και όχι για να γίνουν οι εκλογές. Ωραία. Πάμε τώρα παρακάτω. Παρακαλώ. Τι συνέβη εκείνη την ημέρα, Λοιπόν, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, επειδή είστε έγκριτοι δημοσιογράφοι, τη Δευτέρα το απόγευμα, μετά την Κυριακή δηλαδή των εκλογών, και οι τέσσερις υποψήφοι. Δια των εκπροσώπων τους, δήλωναν εμπιστοσύνη στην ΚΕΦΕ. Μάλιστα. Άρα, σαφώς και στον πρόεδρο της ΚΕΦΕ. Αυτό είναι τεχνικό θέμα. Δεν είναι τεχνικό θέμα. Τεχνικό είναι. Γιατί ξέρετε καλά ότι αν παρατηρούνταν η ΚΕΦΕ σύσσωμη και εσείς μαζί, θα έκανε ένα χρόνο να ξαναβγεί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μισό λεπτάκι τώρα. Αν είναι τεχνικό θέμα. Για να προχωρήσουμε παρακάτω, σας το λέω. Αν είναι τεχνικό θέμα, είναι πολιτικό θέμα, αφήστε να το κρίνει ο καθένας. Την Κυριακή μπορεί να λέγαν Α. Τη Δευτέρα, εγώ ξέρω τι είπανε πάντως. Mm. Και δήλωσαν εμπιστοσύνη στην ΚΕΦΕ. Αυτή η στήριξη σας ικανοποιεί. Γιατί δεν αισθάνεστε να θίγεστε από τίποτα. Έγινε ένα κορυφαίο φιάσκο στην Νέα Δημοκρατία. Πέρα από τα υπονοούμενα για το αν υπήρξαν και σαμποτάζ. Πέρα από αυτά. Το είπε η κυρία Μπαγκογιάννη. Θα το είπατε και εσείς με έναν τρόπο, θα δούμε αν είναι έτσι. Πέρα από αυτό. Δεν αισθάνεστε να θίγεστε την Κυριακή το βράδυ για να πείτε ρε παιδιά, εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση. Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά της Νέας Δημοκρατίας από την ύπαρξή της. Να μην μπορεί να εκλέξει πρόεδρο. Εσείς τι δεν αισθάνεστε να θίγεστε και να πείτε. Εγώ φεύγω. Εσείς τι πιστεύετε, εσείς τι πιστεύετε, ότι εγώ είμαι ανέστητος, δεν είμαι ανέστητος. Δεν λέω ότι πιστέψτε με, πιστέψτε με, πολιτικό είναι το θέμα. Ότι και προσωπικά φέρω ευθύνη και γι' αυτό και ανέλαβα το μερίδιο της πολιτικής ευθύνης που μου αναλογεί. Και γι' αυτό ζήτησα μια μεγάλη συγγνώμη και ζητώ μια μεγάλη συγγνώμη στους Νεοδημοκράτες για όλη αυτή την ιστορία. Από όλα τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθαρίστε λοιπόν τώρα και το άλλο. Τα περί σαμποτάζ που λέτε και εσείς και η κυρία Μπαγκογιάννη. Γιατί μου ρωτάτε το ίδιο πράγμα. Σας εξήγησα γιατί εγώ δεν παραιτήθηκα. Γιατί δήλωσα κόλλημα την Κυριακή και δήλωσα κόλλημα την Τρίτη. Γιατί έκανα μια προσπάθεια. Κατανοητό. Να σταθώ. Πάμε τώρα. Ήταν πάμε το τεχνικό το θέμα για να ξεκαθαρίσουμε αυτό να φύγει από το τραπέζι. Δεν θέλω να συνδέεται το τι είπε η κυρία Μπαγκογιάννη, το τι είπε ο καθένας με το τι λέω εγώ. Εγώ έχω μια προσωπική άποψη.
Είμαι πρόεδρος, ήμουν πρόεδρος της ΚΕΦΕ, πρόεδρευα της ΚΕΦΕ. Ήταν είμαι μόνο τεχνικό το θέμα ή όχι, κύριε Βομβομίκο. Λοιπόν, ήταν σαφώς τεχνικό το θέμα. Μάλιστα. Ήταν σαφέστατο ότι ήταν τεχνικό το αλλά θέμα. Τεχνικό το θέμα, τώρα, αλλά προκλήθηκε από παρεμβάσεις που μπορεί να έχουν και πολιτικό περιεχόμενο. Από εκεί και πέρα. Δεν το σαμποτάζει. Από εκεί και πέρα, εγώ το δηλώνω ξεκάθαρα. Εγώ δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για το τι έχει γίνει. Αυτό και γιατί επειδή, το λέτε. Γιατί το λέω. Να. Γιατί. Συνοψίες για να το λέτε, το λέτε έτσι. Λοιπόν, όταν ξεκινάμε τη διαδικασία κατ' εντολή του κυρίου Μεμαράκη, δεν αποφάσισα εγώ να κάνουμε εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μεμαράκης 22 ναι. Σεπτεμβρίου, δύο μέρες μετά, μου έδωσε εντολή να προχωρήσω τη διαδικασία. Και βέβαια λέγοντας εγώ ότι εγώ θα τηρήσω το καταστατικό κατά γράμμα. Δεν θα πάω ούτε σε αλλαγές διαδικασίας ούτε σε οτιδήποτε άλλο. Ό,τι προβλέπετε. Λοιπόν, συστήνω για πρώτη φορά, γιατί το 2009 δεν είχε συσταθεί, τεχνική επιτροπή. Τι σημαίνει τεχνική επιτροπή? Σημαίνει ο κάθε υποψήφιος έχει το τεχνικό του σύμβουλο, τον πληροφορικό area outing, για να το πω έτσι απλά για να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Όπου παρακολουθεί τις διαδικασίες. Και υπάρχουν και τρία μέλη του κόμματος, πληροφορικάροι, υπεύθυνοι μηχανογράφοι που ασχολούνται με αυτό. Άρα φτιάχνουν μια τέτοια ομάδα. Μάλιστα. Παράλληλα με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, καταλήγουν στις τεχνικές προδιαγραφές. Mm-hmm. Αφού καταλήγουν στις τεχνικές προδιαγραφές, αρχίζει ο διαγωνισμός. Ρίξτε για την εταιρεία. Ωραία. Αφού αρχίζει ο διαγωνισμός και όλα αυτά γίνονται βάσει. Τώρα, εσείς που είστε και νέος άνθρωπος όπως βάση, λέτε, είναι βάση, δυνατόν. Μισό λεπτάκι. Αφήστε με να πληρώσω. Παρακαλώ, αλλά έχουμε ένα χαρά ερωτήσεις τώρα. Ναι, έχουμε, θα απαντήσω, με κάθε κουβέντα που λέτε γίνονται δύο ερωτήματα. Θα απαντήσω σε όλα. Ναι. Απλά σας λέω, για να, αυτό είναι το πιο σημαντικό για να το μάθει ο κόσμος. Πείτε σου, πείτε. Σε όλα αυτά λειτουργώ βάσει μια γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου. Έτσι γίνεται ο διαγωνισμός, μου λέει. Έτσι πρέπει να προχωρήσεις. Κάνουν τεχνική επιτροπή. Η τεχνική επιτροπή εξετάζει τις προσφορές από τεχνική άποψη όλων των εταιριών. Η τεχνική επιτροπή με τις υπογραφές και των τεσσάρων εκπροσώπων τους, των υποψηφίων, και των τεσσάρων και των τριών του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, υπογράφουν και λένε ότι αυτές είναι οι τρεις εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις. Μέσα αυτές τις τρεις εταιρείες είναι και η συγκεκριμένη εταιρεία Info Solutions. Μάλιστα. Μετά, ποιο είναι το επόμενο βήμα, γιατί γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τι γίνεται και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα. Προσφορές για να δούμε ποια είναι. Συμφερότερο οικονομικά. Έρχεται η Επιτροπή Προμηθειών, γιατί δεν είναι αρμοδιότητα της ΚΕΦΕ. Γιατί πολλοί μπερδεύονται. Ναι. Πολλοί βιάζονται να βγουν στα κανάλια και να λένε διάφορα χωρίς να γνωρίζουν. Έρχεται η Επιτροπή Προμηθειών και λέει ότι η συμφερότερη είναι η συγκεκριμένη εταιρεία. Άρα καταλήγουν σε συγκεκριμένη εταιρεία. Ας μην μου καταλήγουν. Μόνο με τα οικονομικά κριτήρια. Μα όχι, μα αυτό σας λέω. Αφού έχουμε πρώτα από τις 7 προσφορές. Είναι και η τεχνική από τις 7 προσφορές. Έχουμε. Ναι, ναι. Τους να καταλήγουν οι τεχνικοί σύμβουλοι, το επαναλαμβάνω, των υποψηφίων μαζί με τους τρεις του κόμματος σε τρεις εταιρείες, μεταξύ των οποίων είναι και η συγκεκριμένη εταιρεία. Με τις υπογραφές δικές τους, λοιπόν. Βεβαίως, με τις υπογραφές τους προχωράμε και λέμε μετά ποια είναι η συμφερότερη. Η Επιτροπή Προμηθειών οπότε έρθει και λέει και ανακοινώνει ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είναι φθηνότερη. Η συγκεκριμένη εταιρεία αναλαμβάνει το έργο. Εσείς την ξέρετε αυτή την εταιρεία? Όχι, εγώ δεν την ήξερα αυτή την εταιρεία. Και δεν είναι δουλειά μου να την ξέρω, να σου πω. Δεν είναι θέμα δουλειά. Αφού ανακατεύονταν με δουλειά στο δημόσιο. Μα μισό λεπτό. Δούλευε στο Μαξίμου. Δεν μπορεί να μην την ξέρατε. Εγώ ακούω. Επειδή δούλευε. Μα συγγνώμη. Εγώ που δεν είμαι γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία. Ακούω τον πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Μημαράκη, μέχρι πρώτην, να λέει ότι αυτή την εταιρεία. Λοιπόν, αφού να, ο Σαμαρά. Και ακούω και τον κύριο Σαμαρά να λέει αυτή η εταιρεία. Από τότε που είναι ο Μημαράκη γραμματέα. Δεν γίνεται. Τι να κάνω. Εγώ προσωπικά δεν την ήξερα γιατί. Ξέρετε, εγώ δεν ήμουν από το 2000 γραμματέας. Εγώ έγινα γραμματέας το 2013. Ναι. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό δεν τιμά κανέναν μας και δεν είναι καλό για κανέναν μας. Γιατί που έχει ενότητα της παράταξης να μπαίνουμε στη διαδικασία αν είχε πάρει δουλειές στο Μαξίμου, αν είχε πάρει δουλειές παλιότερα από τη Νέα Δημοκρατία και από όλα αυτά. Γιατί υπάρχουν εκατοντάδες εταιρείες που μπορεί να είχαν πάρει να παράσχει υπηρεσίες. Ποιος κάνει έναν έλεγχο για αυτή την παράταξη? Ποιος κάνει έναν έλεγχο? Ρε παιδιά, εντάξει, έχει δώσει αυτή η εταιρεία σωστά τεχνικά χαρακτηριστικά και επίσης έχει δώσει αυτή η εταιρεία και μια καλή προσφορά οικονομική. Υπάρχει αυτή η εταιρεία? Διότι εμείς που μπήκαμε, ούτε το κτίριο δεν βρίσκαμε. Λοιπόν. Όχι το site στο ίντερνετ, ούτε το κτίριο. Τίποτα δεν υπάρχει. Δεν τα έλεξε κανείς. Αυτά όλα ελέγχθησαν και από την Επιτροπή Προμηθειών, αλλά έγινε και παρουσίαση πιο πριν στην Τεχνική Επιτροπή. Μπροστά σε όλους και από κάνανε, την εταιρεία. Βεβαίως, πήγαν και κάνανε συνέντευξη. Μάλιστα. Πήγανε και κάνανε συνέντευξη. Και έκριναν ότι όντως είναι ικανή. Μα εγώ δεν είμαι πληροφορικάριος. Εγώ είμαι άσχετος με την πληροφορική. Σας το λέω. Δικηγόρος. Εντάξει. Εγώ είμαι άσχετος με την πληροφορική. Όταν βάζω
Για πρώτη φορά κάνουν τεχνική επιτροπή και βάζουν τους άμεσα ενδιαφερομένους, δηλαδή τους υποψηφίους, να ορίσουν ένα πληροφορικάριό τους. Άρα δεν καταλαβαίνω. Εγώ θα υποκαταστήσω αυτούς. Γιατί μου λέτε εσείς είχα... που δεν είσαι πληροφορικάριος, σας έχει μπει ψηλό στα αυτιά ότι κάτι έχει συμβεί. Θα σας πω και θα φτάσω τώρα εκεί. Γιατί εγώ δεν θέλω να υποκαταστήσω αυτούς. Εντάξει, εγώ ακούω την άποψή τους. Και σέβομαι την άποψή τους. Γιατί αν είχα παρέμβει και είχα πει όχι αυτή την εταιρεία, παιδιά, κάποια άλλη εταιρεία, τότε θα λέγανε ότι ο Παπαμίκος παίζει παιχνίδι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κάθε μέρα συνεδριάζει η Τεχνική Επιτροπή τις τελευταίες 10-15 μέρες μαζί με την εταιρεία. Και δεν προκύπτει κανένα θέμα. Όπου συμμετέχουν και οι τέσσερις. Υπάρχει επιστολή 11 του μηνός του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος λέει έτσι όπως πάνε τα πράγματα, παιδιά, θα κάνουμε εκλογές. Αυτό λέει στην πραγματικότητα. Ο κύριος Μητσοτάκης πρώτον την επιστολή την έστειλε στον κύριο Μημαράκη. Σε εσάς ούτε κοινοποίησε τίποτα. Ούτε κοινοποίησε ούτε τίποτα. Δεν την έστειλε σε μένα. Την έστειλε στον κύριο Μημαράκη. Πάντως επισημαίνει το πρόβλημα. Σου λέει υπάρχει θέμα. Επισημαίνει ένα πρόβλημα και να σου πω την αλήθεια, εμένα ξέρετε τι με προβληματίζει. Γιατί δεν επισημάνθηκε το πρόβλημα μέσα στην Κεντρική Φορευτική Επιτροπή. Έχει αντιπρόσωπο. Από τον εκπρόσωπό του, λέει. Ναι. Και κάποια στιγμή που θα βγουν οι απομαγνητοφωνήσεις να το ακούσουμε. Αν επισημάνθηκε το πρόβλημα μέσα στην Τεχνική Επιτροπή. Μέσα στην Ωραία, εσύ λέτε όλα καλά Επιτροπή. Μέχρι εδώ λοιπόν. Συνεδριάζετε παράλληλα. Εγώ συνεδριάζω παράλληλα. Την Τετάρτη, πριν από τις εκλογές. Και κανείς δεν θέτει θέμα εταιρείας. Την Τετάρτη, πριν από τις εκλογές, έρχεται συγκεκριμένη εταιρεία μέσα μαζί με τους τεχνικούς συμβούλους των υποψηφίων και μας κάνει σε. Τάμπλετς όπως έχετε και μας κάνει σε τάμπλετς όπως έχετε εσείς, μοιράζει 7-8 τάμπλετς και μας κάνει μία παρουσίαση ακριβώς από το πώς παίρνει ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, πώς συνδέεται μέσα στο τάμπλετ, μέσα από το δίκτυο, πώς μπαίνει μέσα κάποιος για να ψηφίσει τον κατάλογο, πώς όταν πάει να διπλοψηφίσει διαγράφεται. Όλα. Πήγαν όλα καλά. Όλη την ιστορία. Το είδατε όλα, και τα βλέπουμε όλα καλά. Και σας λέω. Αφήστε εμένα και τα υπόλοιπα μέλη σχέδιου. Τετάρτη γιατί... μιλάμε τώρα, πριν Μπράβο, την Κυριακή. Ναι. Και αφήστε και εμένα και τα υπόλοιπα μέλη σχέδιου που πιστεύω ότι αδίκως δέχονται επιθέσεις και τα υπόλοιπα μέλη της ΣΚΕΦΕ. Ειλικρινά το πιστεύω. Έχουμε ευθύνη, αλλά να σας πω κάτι για το συγκεκριμένο. Μπορεί να έχουμε κάνει αδίκες, έχουμε αδυναμίες, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα, εγώ δεν πιστεύω ότι έχουμε ευθύνη. Τρέξτε τώρα, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Τετάρτη όλα καλά. Φύγαμε. Παρουσία, επαναλαμβάνω, των τεχνικών εκπροσώπων υποψηφίων. Πέμπτη όλα καλά. Παρασκευή όλα καλά και Σάββατο ξαφνικά 8 η ώρα το απόγευμα ενημερώνομαι. Ότι υπάρχει πρόβλημα με το λογισμικό. Καλό τους τεχνικούς εκπροσώπους των υποψηφίων, καλό την εταιρεία, συγκαλώ την ΚΕΦΕ, όπου έρχεται ο εκπρόσωπος της εταιρείας και η τεχνική εκπρόσωπος των υποψηφίων και λένε ότι αυτό το πρόβλημα θα λυθεί μέσα σε μισή ώρα, μέσα σε δύο ώρες. Μέχρι το βράδυ, επομένως, του Σαββάτου. Βεβαίως. Πάει 12 η ώρα, τελικά δεν έχει επιληθεί το θέμα. Γιατί βρίσκαν κάποια άλλα ζητήματα. Να. Με διαβεβαιώνουν, εγώ ήμουν εκεί ως τις 5 η ώρα το πρωί. Και μαζί Σάββατο προς Κυριακή. Βεβαίως. Και άλλοι εκπρόσωποι και άλλα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Και το πρόβλημα συνέχισε να υπάρχει. Το πρόβλημα συνέχισε, αλλά συνέχεια είχαμε μία διαβεβαίωση ότι στις 7 η ώρα θα είμαστε μια χαρά. Εσείς δεν ανησυχήσατε, κύριε Παπαμίκο, εκεί. Μα βεβαίως. Να πείτε, ρε παιδιά, τι θα κάνουμε, αν δεν γίνει το πράγμα. Μα βεβαίως και ανησύχησε. Στις 7 η ώρα. Πήρατε τους υποψηφίους να τους το πείτε. Μα μισό λεπτάκι. Μα ήταν οι εκπρόσωποι. Ενημερώθηκαν. Μα ήταν οι εκπρόσωποι των υποψηφίων. Ενημερώθηκαν όμως. Βεβαίως, δεν ενημερώθηκαν. Και δεν ανησύχησε κανείς να πει μήπως θα την αναβάλουμε τη διαδικασία. Ήταν οι εκπρόσωποι των υποψηφίων εκεί πέρα. Και συνεδριάζαμε από την πρώτη στιγμή, από τις 7 η ώρα, συνεδρίαζε η ΚΕΦΕ. Μάλιστα. Άρα. Είχαμε διαβεβαιώσει όμως από την εταιρεία ότι. Κύριε, 8 και 4 θα λειτουργήσει. 9 θα λειτουργήσει, 10 θα λειτουργήσει. Τελικά εγώ έβαλα ένα deadline και λέω: αν στις 10 δεν λειτουργήσει, δεν λειτουργήσει το σύστημα, πάει να πει ότι τελειώνουμε, ακυρώνουμε, αναβάλουμε τη διαδικασία. Ωραία. Και έτσι και έγινε. Και γι' αυτό έρχομαι εγώ τώρα και λέω: ότι όταν μέχρι το Σάββατο 8 η ώρα είναι όλα καλά και όταν έχει υπογραφεί συμβάσεις και όταν έχουν πάρει όλες τις διαβεβαιώσεις, εγώ δεν βάζω, το χέρι μου στη φωτιά για το τι έχει γίνει. Τι υποψιάζεστε δηλαδή. Κάθε δεν ξέρω. Πρέπει να έχει γίνει. Γι' αυτό και εχθές. Υπάρχει και θέμα κάποιο υποψήφιο να έστεισε την ιστορία. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω κάτι τέτοιο. Και δεν θέλω να πιστέψω κάτι τέτοιο. Τι άλλο να έχει γίνει τότε. Δεν θέλω να πιστέψω. Αλλά τον κύριο Παπαδάκη. Θέλω να πιστέψω. Κάπου πάει το μυαλό σου. Δεν θέλω να πιστέψω. Αλλά πάει το μυαλό μου. Δεν θέλω να πιστέψω. Δεν θέλω. Ξέρετε, επειδή είμαι. Αν δεν πάει υποψηφίο, πού αλλού να πάει. Επειδή είμαι και δικηγόρο, ξέρετε, εγώ δεν προδικάζω τι αποφάσει δικαιοσύνη. Και γι' αυτό εχθές αποφασίσαμε με τον νέο πρόεδρο, τον κύριο Πλακιωτάκη, με τον οποίο είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και δώσαμε εντολή στη νομική υπηρεσία να κινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Όλες τις νόμιμες διαδικασίες ώστε να αποδειχθεί. Τι έχει γίνει, αν έχει γίνει δολιοφθορά ή αν δεν έχει γίνει, και αν έχει γίνει, από ποιους έχει γίνει. Και όλα στο φως. Όποιος ανοίγει διαδικασία τέτοια, σημαίνει ότι έχει υποψία ότι κάτι έγινε. Υποψία ότι κάτι έγινε.
Έχετε υποψία ότι κάτι έγινε στο πολιτικό πεδίο που οδήγησε στο τεχνικό πρόβλημα? Τώρα, ναι ή όχι? Εγώ σας λέω, είναι τεχνικό το πρόβλημα. Που οδήγησε, είμαι σαφής αυτό που σας ρωτάω. Είναι τεχνικό, ήταν τεχνικό το πρόβλημα. Εμένα όμως, εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Τώρα, αν είναι πολιτικό ή είναι οτιδήποτε άλλο, εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω. Ποιος είχε λόγο να κάνει κάτι τέτοιο? Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Και να επανέλθω λίγο σε. Γιατί αναφέρατε μια επιστολή του κ. Μητσοτάκη, η οποία δεν ήταν προς εμένα, αλλά ήταν προς τον κύριο Μημαράκη. Ναι, μιλάτε, δεν μιλάτε. Και θέλω να είμαι. Πολλά ενημερωθείτε αφού δεν μιλάτε. Θέλω να είμαι δίκαιος. Γιατί την είδα την επιστολή. Το ξέρετε ότι στην επιστολή γράφει ότι εμείς δώσαμε το 90% των χρημάτων προκαταβολή. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Το 50% δόθηκε. Και μάλιστα, και μάλιστα το 50%, το 20% αντιστοιχούσε σε κάρτες SIM, οι οποίες είναι η διεκτησία δικιά μας. Mm-hmm. Άκουσα, διάβασα ότι δεν ζητήσαμε εγγυητική καλής εκτέλεσης. Προφανώς δεν διάβασε σύμβαση ότι υπάρχουν δύο ποινικές ρήτρες των 100.000. Σε μια σύμβαση 135.000, κύριε Λιρτζή, σε μια σύμβαση 135.000 υπάρχουν δύο ποινικές ρήτρες. Για δύο ξεχωριστούς λόγους των 100.000. Όλα αυτά εμείς θα τα διεκδικήσουμε. Ακούω όμως από υποψήφιο να μου λέει ότι. Και το λέει και δημόσια δηλαδή. Ότι οι εκπρόσωποι τους ζήτησαν πέραν της μίας φοράς να έρθει η σύμβαση και να τη δούνε και δεν είναι δόθη. Μα η σύμβαση είναι δουλειά του Γενικού Διευθυντή και του Πρόεδρου του Κόμματος. Ούτε σε μένα δεν έχει κοινοποιηθεί. Η ΚΕΦΕ δεν έπρεπε να την ξέρει? Όχι βεβαίως. Γιατί μας έλεγε ο κύριος Σταυρής προχθές εδώ, μέλος της ΚΕΦΕ, πολύ έμπειρο, στελέχος της Νέας Δημοκρατίας, ότι ζητάγαμε συνεχώς σύμβαση και δεν μας την έδιναν. Δηλαδή, αν η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που διεξάγει τις εκλογές δεν γνωρίζει τη σύμβαση με την εταιρεία μέσω της οποίας γίνονται οι εκλογές, δεν της δίνεται τα έγγραφα. Είναι λίγο περίεργο. Καθόλου περίεργο, κύριε Κόνομο. Σας ενημερώνω και σας λέω. Όπως λέγανε ότι το διαγωνισμό έπρεπε να τον κάνει η ΚΕΦΕ, κάτι το οποίο είναι απίστευτο, η ΚΕΦΕ. Δεν κάνει διαγωνισμό. Η ΚΕΦΕ δεν υποκαθιστά τις δομές του κόμματος. Και γι' αυτό σας λέω λειτουργήσα με βάση τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου. Έτσι από εκεί και πέρα υπάρχουν και συγκεκριμένες δομές μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Τη σύμβαση. Δεν προβλέπονται, λέτε. Τη σύμβαση την υπογράφει ο Γενικός Διευθυντής και είναι ενήμερος ο Πρόεδρος του κόμματος. Που είναι η μόνη αρμόδια και υπεύθυνη για τα οικονομικά του κόμματος. Εσείς τι ρωτήσατε την εταιρεία, τι συνέβη? Εγώ προσωπικά. Βεβαίως και ρώτησα τι συνέβη. Και αυτό που μου έλεγαν είναι ότι δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα και δεν μπορεί να ανέβει η βάση δεδομένων στο διαδίκτυο. Τεχνικό πρόβλημα. Τεχνικό πρόβλημα. Αυτό επικαλέστηκε. Προσωπικά σας λέω, επειδή δεν είμαι γνώστης πληροφορικής. Mm-hmm. Σας φαίνεται λίγο περίεργο? Μου φαίνεται πολύ περίεργο όλο αυτό. Και ότι μέχρι το Σάββατο όλα πήγαιναν καλά. Και ότι ανά μισή ώρα έπαιρνα διαβεβαιώσεις, όχι μόνο εγώ, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της ΚΕΦΕ, ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά. Εσείς πάντως, κύριε Παπαμίκο, να σας ρωτήσω για κάτι άλλο που πάει λίγο πιο πριν. Ενώ είστε στη θέση αυτή που είναι πολύ κρίσιμη ως γραμματέας και ως πρόεδρος της ΚΕΦΕ, ταυτόχρονα στηρίζετε αναφανδόν και έναν υποψήφιο συγκεκριμένο. Εκεί δεν αισθανθήκατε την ανάγκη να πείτε, ρε παιδιά, εγώ μια και έχω πάρει θέση, δικαίωμά μου να πάρω θέση, πολιτικός είμαι, πάω στην άκρη. Γιατί δεν το κάνατε αυτό και σας το ζητούσανε μέσα? Βγήκατε στο Μεϊντάνι και μου μιλάτε για κάτι έγινε. Πάντως πιστέψτε με ότι εγώ επειδή επέλεξα συνειδητά και όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα να μην βγω, δεν είμαι σε συνεννόηση με κανέναν. Λέω την προσωπική μου άποψη και έχω το θάρρος να βγαίνω και να λέω την προσωπική μου άποψη και αυτό είναι που ενοχλεί πολλούς. Γιατί δεν ελέγχομαι. Από την άποψη αυτή θεωρείτε ότι η υποψήφη ή η εσωκομματική σύγκρουση οδηγεί στο να ψάχνουν κάποιο εξυλαστήριο θύμα? Δηλαδή, βάζει τον εαυτό σε αυτή τη θέση? Καλά, εννοείται ότι το πιο εύκολο θέμα, ο πιο εύκολο στόχο, σα είπα από την αρχή, ο σάκο του μπόξ είναι ο γραμματέα του κόμματο, ο Αντρέα Παπαμίκο. Το πιο εύκολο θέμα είναι. Για όλα αυτά. Ακόμα και σε λίγο, γιατί μπορεί να γίνεται στην Τουρκία και στη Ρωσία, ο Παπαμίκο θα φταίει σε λίγο καιρό. Ο γραμματέα του κόμματο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μην φταίει ο Παπαμίκο. Εσεί πάντω. Και εγώ να λαμβάνω τι ευθύνε μου. Λάθη έχω κάνει. Να ρωτήσω. Έχω εργαστεί όμω πάντα με υπευθυνότητα. Αλλά και σα είδατε, έρχομαι εδώ πέρα και σα μιλάω με χαρτιά, με αποδείξει. Εγώ δεν λέω λόγια. Γιατί δεν είχατε στι εκλογέ, ένα αυτονόητο ερώτημα που το ρωτάνε όλοι και το θέσαμε όλε αυτέ τι μέρε. Γιατί δεν είχατε ένα plan B? Δηλαδή, κάνουμε εκλογέ, παιδιά, ωραία. Πέφτει το ρεύμα, καταστρέφεται το σύμπαν. Δεν έπρεπε να έχετε ένα plan B. Να πείτε πάμε χειρόγραφα. Και α έχουμε και διπλοψηφίε. 1%, 2%. Ή μήπως είναι στόχευση? Γιατί δεν το κάνατε? Άλλον. Γιατί ένα έμπειρο κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι στηρίχθηκε πάνω σε ένα τεχνικό λάθος. Γιατί δεν το κάνατε? Θα σας πω κάτι. Το 2007, για πρώτη φορά έγινε αυτή η διαδικασία στην Ελλάδα από το ΠΑΣΟΚ. Σωστά. Με online σύστημα. Το 2009 έγινε από τη Νέα Δημοκρατία.
όντως είχε ένα πρόβλημα για 2 ώρες περίπου, είχε πέσει το σύστημα. 4, λέει κύριε Παπαγιάννη. 4 ώρες. Και έγινε το αεροναδίσιπε. Πείτε το, 4 ώρες. Εγώ δεν σας βάζω. 2, πάμε 4. Να συμφωνήσουμε αυτό με ό,τι θέλετε. Λύθηκε το θέμα αυτό. Το 2010 η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε στις εκλογές του Προέδρου της ΟΝΕΔ. Το 2013 η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε πάλι στις εκλογές του Προέδρου της ΟΝΕΔ. Και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και με την τεχνολογία να έχει εξελιχθεί, γιατί το 2009, παραδείγματος χάρη, χρειαζόταν να υπάρχει ενσύρματο ίντερνετ. Σωστά, είχαμε σωστά τέτοια ζητήματα, ενώ τώρα έχουμε WiFi, ενώ τώρα έχουμε 3G, ενώ τώρα έχουμε στικάκια. Άρα, προφανώς, και δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα όταν έχουμε όλες τις διαβεβαιώσεις. Επομένως, αυτή η σειρά των πραγμάτων που μας παραθέτεται οδηγεί στο πολιτικό θέμα. Από ότι όλους κάτι έχει συμβεί. Ότι έχουμε διαβεβαιώσεις. Το πολιτικό θέμα είναι Πάμε τώρα σε αυτό που μου ρωτήσατε. Το πολιτικό θέμα, κύριε Παπαμικρό, στην πραγματικότητα είναι ευρύ ακροατήριο ή στενό ακροατήριο. Και η πτώση ενός συστήματος που θα έδινε τη δυνατότητα να έρθει πολλοί κόσμος οδηγεί στην αντικατάστασή του από ένα σύστημα που έχετε λίγος κόσμος. Γράφονται σε καταλόγους όσοι θα περάσουν την πόρτα των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας και κάνετε με καταλόγους εκλογές. Το χειρόγραφο σημαίνει λίγος κόσμος, το διαδικτυακό σημαίνει και το online πολλοί κόσμος. Και αυτό είναι το πολιτικό θέμα, λοιπόν, όχι το τεχνικό. Λοιπόν, είναι αυτό ή έτσι ή όχι. Τώρα, αν κάποιοι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους αυτό το πράγμα, τι να σας πω. Από την πρώτη στιγμή εγώ είχα διαφωνήσει και είχα πει κάτι. Όταν είχα αναλάβει μετά από την εντολή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας να προχωρήσω στις διαδικασίες, είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι εγώ δεν πρόκειται να μην τηρήσω το καταστατικό. Θα τηρήσω το καταστατικό από το Α μέχρι το Ω. Και το καταστατικό λέει ξεκάθαρα ότι δεν μπορούν να υπάρχουν ούτε εκλογικοί κατάλογοι, ούτε εγγεγραμμένοι. Υπάρχει μόνο ένας εκλογικός κατάλογος του Υπουργείου Εσωτερικών. Άρα, επειδή ακούω διάφορους τώρα να βγαίνουν και να λένε για μπακαλοτεύτερα, για εγγραφές. Να σας πω κάτι. Να πάρω ένα παράδειγμα απλό. Είμαστε εμείς οι τρεις. Και πάμε και ψηφίζουμε εκείνη την ημέρα. Και πάμε και ψηφίζουμε σε 5 εκλογικά τμήματα. Γιατί είμαστε πονηροί εμείς. Και πάμε και ψηφίζουμε 5 εκλογικά τμήματα. Και μετά τη Δευτέρα, την Τρίτη. Πάμε και παίρνουμε. Παίρνουμε όλες τις εγγραφές και βλέπουμε ότι εμείς έχουμε ψηφίσει 5 εκλογικά τμήματα. Τι γίνεται? Και τελικά αυτοί οι 5 είναι 5.000. Πείτε μου, ποιοι 5.000 φάκελοι θα καούνε. Πείτε μου, ποιοι 5.000 φάκελοι. Γιατί εγώ ακούω μια τέτοια πρόταση. Μα επειδή δεν άκουσα την πρόταση, κάτι θέλουν. Γι' αυτό σας λέω. Και γι' αυτό τη συνδέω και με την πρόταση. Μπράβο, εγώ σας λέω κάτι. Ότι το καταστατικό μας είναι ξεκάθαρο. Καλό ή κακό καταστατικό, αυτό εφαρμόζεις. Καλός ή κακός νόμος, αυτόν εφαρμόζεις. Κύριε Παπαδημητρίου, εσείς κάνατε ένα συνειρμό τώρα που οδηγεί σε συγκεκριμένη απάντηση. Είπατε, το 7 έγινε διαδικασία με απαρχαιωμένο σύστημα, πήγε μια χαρά online. Το 9 το ίδιο κάναμε Σαμαράς δώρα, βγήκε ο Σαμαράς μια χαρά επίσης το σύστημα. Το σύστημα λέω. Το 12 βγήκατε εσείς γραμματέας πρόεδρος της ΟΝΕΔ, πάλι μια χαρά. Το 13 βγήκατε γραμματέας, βγήκατε από τους άλλους. Δεν βγήκατε από το Πονέος, εδώ. Εγώ σας λέω κατηγορείτε. Το 13 βγαίνετε γραμματέας, πάει μια χαρά. Το 15 που έχει προχωρήσει η τεχνολογία στο φεγγάρι, πάμε να κάνουμε το Wi-Fi τώρα, το Wi-Fi που είναι διαστημικό. Και γιατί λέτε δεν πήγαν καλά, άρα κάτι άλλο γίνεται. Μα εκεί πάνε οι λέμε μαθηματική ακρίβεια. Μα τι άλλο πρέπει να σας πω. Μπράβο. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν πρέπει να ψάξουμε να δούμε αυτός που κάνει την πρόταση για γραπτό, αυτός ωφελείται. Τώρα θα γίνουν εκλογές και πότε. Και με ποιους μιλάτε, γιατί έχετε αλλάξει πεδίο. Μιλάτε και με τον ΟΤΕ, με τι εταιρείες μιλάτε τώρα. Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι δουλειά της ΚΕΦ. Εγώ μαζί με τον κύριο Πρόεδρο, μαζί με τον κύριο Πλακιωτάκη, έχουμε μια πάρα πολύ στενή συνεργασία. Καθημερινά θα την έχουμε και θα έχουμε συνεργασία και με την ΚΕΦ. Βεβαίως και μιλάνε και με τον ΟΤΕ. Γνωρίζω ότι και με μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες Ελλάδας με μεγάλη εμπειρία που έχει κάνει εκλογές, ευχής έργων. Είναι να αποδεχτούν και να γίνουν άμεσα όσο το δυνατόν γρηγορότερο οι εκλογές. Το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί σε 2 επίπεδα και θέλω και επί των 2 απάντηση. Είναι κατά τη γνώμη σας ένα ομαλό περιβάλλον για να διεξαχθούν ομαλά και αποτελεσματικά οι εκλογές? Και τι εννοώ? Πρώτον, έχει τεθεί ή ετέθει απορισμένως ένα θέμα για την ιστορία του κυρίου Πλακετάκη. Εν επλάκη και το όνομά σας. Σύμφωνα με το καταστατικό, ορθώς έχει τοποθετηθεί ο κύριος Πλακετάκης στη θέση του επικεφαλής μεταβατικού για να γίνουν οι εκλογές ή όχι? Διότι άκουσα ότι θέλατε να είστε εσείς, ότι με βάση το καταστατικό πρέπει να είστε εσείς. Ένα προβλέπετε. Και το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον είναι έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα με τη συγκρούση των υποψηφίων. Η επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας έχει διασφαλισμένη την ενότητα?
Αυτή είναι πολιτική ερώτηση στο γραμματέα του κόμματος. Να απαντήσω το πρώτο. Επειδή με ξέρετε τα τελευταία δύο χρόνια, με ξέρετε εδώ πέρα, λέτε να έχουν πάρει τα μυαλά μου τόσο πολύ αέρα και να με νοιάζει τόσο πολύ καρέκλα. Όχι. Σε καμία περίπτωση εγώ δεν θα πήγαινα να θίξω ένα τέτοιο θέμα. Και αυτό, σε αυτή τη φάση δεν είναι το θέμα το καταστατικό. Το θέμα είναι ότι έχουμε πρόεδρο που λέγεται Γιάννης Πλακιωτάκης και δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση από κανέναν. Και το στηρίζουμε όλοι. Δεν έχουν πάρει τα μυαλά μου. Ερώτη με νοιάζει. Ούτε με νοιάζει η καρέκλα μου, ούτε έχω καβαλήσει κανένα καλά. Ούτε έχω καβαλήσει κανένα καλά. Αλλά και κομματικά μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Πρέπει να είστε σαφείς και συγκεκριμένος. Γιατί σας το λέω. Πριν από λίγο είπατε, σε συνεννόηση πήρα την εντολή από τον κύριο Μημαράκη να προχωρήσω να γίνουν εκλογές. Εγώ έχω ακούσει τον κύριο Μημαράκη να λέει, και το έχει πει και εδώ σε εμάς, έχω να μιλήσω με τον γραμματέα του κόμματος από την ημέρα των εκλογών. Θέλω να μου πείτε, εάν έτσι είναι τα πράγματα, ότι δεν έχετε μιλήσει με τον κύριο Μημαράκη από την ημέρα των εκλογών ή όχι. Κοιτάξτε, γιατί αυτό θέτει ένα ζήτημα λειτουργίας του κόμματος πρόεδρος με γραμματέα. Σας είπα από την αρχή ότι δεν θέλω να αφαιρθώ σε κανένα από τους υποψηφίους, αλλά... Είναι υποψηφίος, είναι πρόεδρος. Για το συγκεκριμένο θέμα, είναι αλήθεια ότι έχουμε μιλήσει αρκετές φορές μετά τις εκλογές, την πρώτη εβδομάδα. Μετά δεν είχαμε επικοινωνία. Είναι αλήθεια, για να είμαι ειλικρινής. Την πρώτη εβδομάδα είχαμε μιλήσει αρκετές φορές με τηλεφωνική επικοινωνία. Και επειδή αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το αποδείξω αν είχαμε τηλεφωνικά, κάποιος μπορεί να πει κάτι άλλο, να ζητήσω άρση. Ναι. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ένα δελτίο τύπου που βγήκε δύο μέρες μετά τις εκλογές, στις 22 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, 20 Σεπτεμβρίου είχαν γίνει εκλογές. 22 Σεπτεμβρίου, που λέει ότι μετά από συνεργασία που είχαμε ο γραμματέας του κόμματος, ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Μημαράκης, μαζί με τον γραμματέα του κόμματος, μου έδωσε την εντολή να προκηρύξω εκλογές. Άρα προφανώς. Άρα προφανώς και υπήρχε συνομιλία μετά την Κυριακή των εκλογών. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Απλά κάποια πράγματα κάποια στιγμή πρέπει να μπαίνουν στη σειρά. Αλλά εγώ θέλω να. Για να βρω το πολιτικό της επόμενης μέρας, θέλω να δω και την κατάσταση που υπάρχει σε ένα κόμμα που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Αν ο γραμματέας του κόμματος δεν μιλάει με τον πρόεδρο του κόμματος. Δηλαδή, εγώ αντιλαμβάνομαι, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι αν εκλεγεί ο κύριος Μημαράκης πρόεδρος, εσείς δεν μπορεί να είστε γραμματέας, διότι δεν μιλάτε μεταξύ σας. Είπα, θα τα αλλάξει όλα. Και δεν ξέρω και ποιος άλλος μπορεί να, με τον οποίο δεν μιλάτε ή μιλάτε. Ή αν θα μείνει, αν βγει ο Μημαράκης πρόεδρος. Και ο ίδιος. Να δούμε. Καλή ερώτηση. Όπως επίσης και αν είναι δεδομένη η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, πρώτον, όσον αφορά εμένα προσωπικά. Τις αποφάσεις μου τις ανακοινώνω στην κατάλληλη στιγμή όταν κρίνω εγώ. Και ποτέ δεν λειτουργώ και ποτέ δεν λειτουργώ εν θερμό. Εσείς για να αλλάξετε ξέρετε... πρέπει να γίνει συνέδριο, έτσι δεν είναι. Ναι, η θέση του γραμματέα είναι από το τακτικό συνέδριο σε τακτικό συνέδριο. Ναι. Έτσι και δεν έχει προαναγγελθεί αυτό, ότι θα γίνει συνέδριο βεβαίως, μετά τις εκλογές. Μα βεβαίως. Το ξέρουμε. Ξέρετε όμως, εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που εξαρτώμαι από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους. Ξέρω πότε κλείνω τον κύκλο μου και πότε ανοίγω κάποιον άλλον. Δεν έχω τέτοια κολλήματα. Αλλά τις αποφάσεις μου θα τις πάρω την κατάλληλη στιγμή. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, επιβάλλεται να υπάρχει ενότητα. Καλά, άλλο τι θα γίνει. Επιβάλλεται να υπάρχει ενότητα και ναι, πιστεύω. Και ναι, πιστεύω. Είναι άλλο πράγμα από το θέμα. Ακούσατε χθες τον κύριο Βαρβιτσιώτη τι είπε. Η διάσπαση λέει υπάρχει, είναι εδώ. Άκουσα τον κύριο Βαρβιτσιώτη. Να σας πω όμως κάτι. Άνθρωποι σαν τον κύριο Βαρβιτσιώτη, οι οποίοι έχουν προσφέρει πολλά στη Νέα Δημοκρατία και ειλικρινά ένα έλεγχος ιστορικό που έχει προσφέρει πάρα πολλά, μπορούν να βοηθήσουν και αυτοί σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε να υπάρχει ενότητα την επόμενη μέρα. Και το πιστεύω ότι και οι τέσσερις υποψήφοι, την επόμενη μέρα, όλοι μαζί με τα υπόλοιπα στελέχη, θα κάνουμε μια Νέα Δημοκρατία ακόμα πιο δυνατή, ακόμα πιο ισχυρή. Αυτά είναι ευχές, κύριε Παπαμίκο. Με Μημαράκη πρόεδρο μένετε στο κόμμα, μπορείτε να είστε στο από κάτω γραφείο, στο δίπλα. Να σας πω κάτι. Σας λέω ότι ευχές. Αυτό μπορώ να κάνω τώρα. Αλλά όχι, το πιστεύω κιόλας. Άλλο λέω. Μένετε με Μημαράκη πρόεδρο στη θέση σας. Αφού δεν μπορείτε να συνεργαστείτε τώρα. Πόσο μάλλον μετά. Τις απαντήσεις, τις αποφάσεις μου, εγώ θα τις ανακοινώσω όταν το κρίνω εγώ. Αλλά εννοείται. Και να σου πω κάτι άλλο. Κανείς δεν περίμενε ότι θα γίνει ένας προεκλογικός αγώνας όπου θα ανταλλάζουν τριαντάφυλλα οι υποψήφοι. Ποτέ δεν γίνεται αυτό. Είναι λογικό κάπου να υπάρχουν και καρατσουνιές. Βεβαίως είναι καλό να κρατάμε ένα επίπεδο χαμηλό. Και να πει ο καθένας τις απόψεις του, να πει ο καθένας το πολιτικό του πλαίσιο, το ιδεολογικό του πλαίσιο, και από εκεί και πέρα να αποφασίσει ο κάθε νεοδημοκράτης και ο κάθε πολίτης που θέλει να εγγραφεί στη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτή είναι η διαδικασία, και αυτή τη διαδικασία την οποία την κέρδισαν οι νεοδημοκράτες το 2000 και την κατέκτησαν το 2009, αυτή τη διαδικασία θα περιφρουρηθεί. Και μια δεν και το είπατε αυτό, τους έχετε τους καταλόγους το 9. Βεβαίως και έχουμε. Τους έχετε δει εσείς. Έχουμε βεβαίως. Πώς είναι.
Είχαν ψηφίσει γύρω στις 700.000 άτομα. Τους έχετε τους καταλόγους εσείς αυτούς. Ναι, βεβαίως. Είχαν ψηφίσει γύρω στις 700.000 άτομα. Αυτό που είπε η κυρία Παπαγιάννη, το 9 υπήρξε πρόβλημα. Έχετε άποψη γι' αυτό? Όχι, δεν μπορώ να όχι, επειδή δεν ήσασταν πολύ νέος τότε, αλλά αν έχετε άποψη. Όχι, από την έρευνα, δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπήρχε κάποιο θέμα. Και αν υπήρχε κάποιο θέμα, μπορούσε να το θίξει τότε η κυρία Παπαγιάννη. Είναι μια προσωπική της άποψη. Σέβομαι την κυρία Παπαγιάννη. Εγώ δεν θέλω να εμπλακώ σε κάτι τέτοιο, γιατί δεν είχα καν ρόλο. Δεν ήμουν καν πρόεδρος στον ΕΔ τότε. Η σχέση σας με τον κύριο Σαμαρά, ποιες είναι, κύριε Παπαγιάννη? Η σχέση μου συνομιλώ με τον κύριο Σαμαρά, που συνομιλώ και με τον κύριο Καραμαλή. Μόνο με το Μεμαράκη δεν μιλάτε. Όχι, ένα λογικό πρόβλημα. Να σας πω κάτι. Με τον κύριο Μεμαράκη είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια ένταση στη σχέση μας. Αλλά αυτό είναι λογικό. Γιατί όμως? Είναι λογικό, ξέρετε, η ζωή κάνει κύκλους. Με τον κύριο Μεμαράκη, εγώ παραδοσιακά είχα καλές σχέσεις. Και δώσαμε και ένα καλό μεταξύ μας. Σε εκλογές. Όχι μεταξύ μας. Μαζί δώσαμε ένα καλό αγώνα. Πριν τις εκλογές του 2015. Τι άλλαξε? Και ο ίδιος έδωσε την ψυχή του και εγώ έδωσα την ψυχή μου. Από εκεί και πέρα, είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή πάλι θα ξαναμιλήσουμε. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Καλημέρα, κύριε Παπαμικό. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε σε διάλειμμα εμείς. Ο κόσμος της επιχειρηματικότητας έχει τη δική του εκπομπή. Η πραγματική οικονομία αποκτά φωνή. Τα νέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι εξελίξεις, οι ευκαιρίες, οι δυνατότητες. Η Ελλάδα που παράγει με τον Νίκο Υποφάντη. Κάθε Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, είμαστε Ready Business. Στην εποχή μας που όλοι βιάζονται, εσύ έχεις τη λύση. Debit Mastercard της Εθνικής Τράπεζας. Γρήγορες, ανέπαφες, ασφαλείς συναλλαγές με απευθείας χρέωση του λογαριασμού σου και πόντους Go for More για την επόμενη εξαργύρωση. Debit Mastercard από την Εθνική Τράπεζα. Δοκίμασε! Είναι Andoro Light 10! Μην ψάχνεις αλλού τη γεύση που πεθύμησες. Andoro Light 10. Με 10% λιπαρά μόνο. Γεύση και απόλαυση. Στα χαμηλότερα λιπαρά. Είσαι πιο γρήγορος από την εποχή σου. Αξία ανεκτίμητη. Νέα τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών από τη Mastercard. Χρησιμοποιήστε την σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων με το ειδικό σήμα. Το να φροντίζεις αυτούς που αγαπάς έχει σημασία. Το να είσαι δίπλα τους όταν σε χρειάζονται έχει σημασία. Γι' αυτό έχει σημασία να έχεις τη σωστή ασφάλιση υγείας. Την ασφάλιση που προσαρμόζεται σε κάθε ανάγκη της ζωής σου. Στην NN Ελλάς πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Γι' αυτό εδώ και 35 χρόνια είμαστε δίπλα σας, προσφέροντας ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για εσάς και την οικογένειά σας. NN. You matter. Πόνοι μειών και αρθρώσεων. Να πως σταματάνε. Ναπροσίν Gel. Να πως ξεχωρίζει. Με την ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση της Ναπροξέν. Να πως δρά. Με τριπλή δύναμη. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή, απελευθερώνει τις κινήσεις. Να πως το ζητάτε. Ναπροσίν Gel. Sport FM 94,6. Τα λέμε όλα. Για όλους. Εδώ, στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Αποκαλύψεις, παρασκήνιο, απόψεις, επικοινωνία. Από ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέχρι μπέιζμπολ. Sport FM 94,6. Πρωταθλητισμός χωρίς δεσμεύσεις. The impossible made possible. Introducing the new Ford Focus with Active Park Assist to help you go further. Αποκτήστε το με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Μόνο η Χουσκβάρνα μπορεί. Αλυσοπρίωνο 236 με μοναδική τιμή. Μόνο 185 ευρώ. Και όλα τα άλλα κομμένα. Χουσκβάρνα. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία. Από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας προσκαλώ στη μεγάλη έκθεση με μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά στο ξενοδοχείο Hilton. Από την Παρασκευή 27
Νοεμβρίου μέχρι και την 5η 10 Δεκεμβρίου. 10 το πρωί με 10 το βράδυ. 14900. Ο νέος σου αριθμός για τα ραντεβού σου με τους γιατρούς του παιδί. 14900. Στα καταστήματά μας θα βρείτε αξεπέραστες προσφορές σε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων. Με αγορές άνω των 50 ευρώ, σας κάνουμε δώρο την καλύτερη ελληνική σπιρουλίνη. Δύο φως. Ζούμε φυσικά. Ο Τόλης Βοσκόπουλος και πάλι στον Παραόντα. Αυτή τη φορά όμως, κάθε Τρίτη και Τετάρτη. Το φεγγάρι. Ραντεβού με την επιτυχία για τρίτη χρονιά. Από 1η Δεκεμβρίου, ο ανεπανάληπτος Τόλης Βοσκόπουλος στον Παραόντα. Τσόχα 43, Αμπελόκηποι. Ανεπανάληπτος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-6441-778. Ζήλια μου, με σένα η καρδιά μου είναι ζώντα. Πιάσε μελωδία 99,2. Από πού έχετε το φως? Υπάρχει ένα μαγικό μέρος που έχει εκατομμύρια βαζάκια που γεμίζουν σιγά σιγά με φως. Και πώς έρχονται στο σπίτι μας? Εκεί ένας κύριος τα πιάνει προσεκτικά και τα βάζει σε μαγικούς σωλήνες που τα πετάνε ψηλά στον ουρανό για να στείλουν φως παντού. Ακόμα και στο σπίτι της γιαγιάς. Και στο σπίτι της γιαγιάς, και στην πόλη, και στη θάλασσα, παντού. Το μαγικό ταξίδι της ενέργειας ξεκινάει από την Πρωτέργεια. Το μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας που με την αξιοπιστία του ομίλου Μυτιλινέως προμηθεύει με ρεύμα σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Πρωτέργεια. Η φωτεινή πλευρά της ενέργειας. Στα My Market κερδίζει πάντα η οικονομία. Μόνο στα My Market, 5η έως Σάββατο, Pantene Shampoo Conditioner 360 ml, μόνο 2,35 και Babylino οικονομική συσκευασία 50% φθηνότερα. Ακόμα, Dava φρόλουτρα και αποσμητικά και όλα τα προϊόντα AIM 50% φθηνότερα και Tirolo Fragola 14% λιπαρά, μόνο 5,90. My Market, πραγματική αξία στην οικονομία. Εδώ νιώθεις εμπιστοσύνη. Μπορείς να ξεκινάς με τα σημαντικά, αλλά υπάρχουν κι άλλα. Εξίσου σημαντικά, που συμβαίνουν παράλληλα. Γι' αυτό πρέπει να κυκλοφορείς. Να είσαι ανοιχτός σε ερεθίσματα και πληροφορίες. Τώρα, με την Άννα Μπουσδούκου. Την ίδια στιγμή, είμαστε παντού. Καθημερινά, στις 10 το πρωί. Αλλάζουμε περιβάλλον και όταν λέμε αλλάζουμε περιβάλλον, αλλάζουμε και πόλη. Για να μην πω κανονικά, αλλάζει και χώρα. Καλημέρα με τον Δήμαρχο Ναυπλίων, τον κύριο Δημήτρη Κοστορού, που είναι μαζί μας σήμερα. Το είπαμε με έναν τρόπο, γιατί το Ναύπλιο είναι, το λέγαμε νωρίτερα, Δήμαρχε, είναι ευλογημένος τόπος. Είστε τυχεροί άνθρωποι εκεί. Είμαστε τυχεροί. Ναι. Τι κάνετε, κάτι ετοιμάζετε εκδηλώσει. Δεν είναι στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων κτλ. Είναι κάτι άλλο, έτσι. Για μας η μεγαλύτερη επέτειος ιστορική της πόλης είναι η τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου. Mm-hmm. Γιατί πριν από 193 χρόνια, ο Σταϊκόπουλος με τα παλικάρια του, το βράδυ 29ης προς 30ης Νοεμβρίου, κατάφερε αυτό που δεν κατάφεραν τόσο καιρό οι Έλληνες το 1822, στην Επανάσταση του 21, να καταλάβει το Παλαμίδι. Mm-hmm. Αυτό γιορτάζουμε, την άλωση του Παλαμιδίου, την απελευθέρωση της πόλης από τον Τουρκικό ζυγό. Σε αυτό γίνονται εκδηλώσεις, λοιπόν, ναι, τώρα στο κάστρο. Και σε αυτές τις εκδηλώσεις που πάντα υπήρχε ένας Παλαμίδιος δρόμος, σαν mm-hmm. αθλητικό γεγονός, εμείς ερχόμαστε φέτος να εντάξουμε την αγωνιστική άνοδο του κάστρου. Δηλαδή έναν αγώνα, το Παλαμίδι είναι γνωστό. Με τα πόδια μέχρι το κάστρο. Για τα σκαλιά του. Για τα σκαλιά. Δήμαρχε, αλλά επειδή το έχω κάνει, όποιος το κάνει είναι ωραία. Πόσα τα σκαλιά, Δήμαρχε? Τα σκαλιά είναι γύρω στα 780, αλλά ο θύλος λέει 999 και το τελευταίο το έσπασε το άλογο του Κολοκοτρώνη. Αυτή την ιστορία ακούνε οι επισκέπτες. Εμείς λοιπόν εντάσσουμε έναν αγώνα ο οποίος έχει το ανέβασμα από τα σκαλιά, mm-hmm. τη διαδρομή μέσα από το κάστρο και την επιστροφή κανονικά
από τον δρόμο, γύρω στα 5 χιλιόμετρα, αλλά με μια πρόκληση που λέγεται να ανέβω αυτά τα σκαλιά και να διασχίσω. Ο αγώνας αυτός είναι για αθλητές ή για ανθρώπους με υποδομή αθλητική. Είναι ειδικός αγώνας. Δεν είναι εύκολος. Δεν είναι λαϊκός αγώνας. Γι' αυτό και ζητάμε κάποιες βεβαιώσεις. Θέλει μια προετοιμασία, θέλει βέβαια. Σωστά. Επειδή είμαστε πάντα στο να κινητοποιηθεί ο κόσμος. Γιατί δεν ερχόσασταν εδώ σε εμάς που έχουμε το όλοι μαζί, μπορούμε. Αυτή είναι η δουλειά μας εμάς εδώ στο Sky. Είναι στο πλαίσιο της δουλειάς μας, δηλαδή μα κάνουμε αυτό, και να τρέχουμε κιόλας. Μα αυτό κάνουμε, γιατί μπορούμε μαζί και γι' αυτό κάνουμε. Ναι. Αυτό κάνουμε κι εμείς εκεί, γιατί κινητοποιείται πολλοί κόσμος, που θέλω και να τον ευχαριστήσω κιόλας. Και σαν εθελοντές, αλλά και σαν χορηγοί. Γιατί χορηγία, ξέρετε ότι τη συγκεκριμένη εποχή είναι ένα πράγμα τρομερά δύσκολο και ο άλλος πρέπει να έχει μια κοινωνική συνείδηση. Τα πρώτα είναι αυτά, οι χορηγίες. Έτσι. Και αυτός ο αγώνας βέβαια έχει και παράπλευρες εκδηλώσεις για μαζική συμμετοχή, που είναι τα 3.000 μέτρα και τα 10.000 μέτρα. Κάτω πια. Βεβαίως. Έχει αθλητικά, είναι διαδρομή. Είναι εκδηλώσεις αθλητικο-κοινωνικού περιεχομένου, να τις χαρακτηρίζεις. Και ναι, να το πω διαφορετικά, τουριστικού περιεχομένου. Ο αθλητικός τουρισμός, στον οποίο εμείς θέλουμε και πιστεύω ότι με το μαραθώνιο έχουμε αποκτήσει, έχουμε αρχίσει να αποκτάμε τη θέση μας στο χώρο αυτό. Δουλεύετε, λέω, για να είναι ένα μόνιμο, ας πούμε, στοιχείο των δράσεων στην πόλη. Όλα αυτά εμείς τα προσέχουμε έτσι ώστε να γίνουν θεσμοί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ο μαραθώνιος του Ναυπλίου. Ξέρουν όλοι ότι το Μάρτιο θα γίνεται αυτό. Με τρομερή ανταπόκριση. Τεράστιο γεγονός. Έχετε επικοινωνήσει αυτά να έχουν και μια εμβέλεια ευρύτερη. Μας έχετε βοηθήσει. Βοηθήσει κι εσείς. Ωραία. Καλά, εντάξει. Αλλά δεν μιλάμε μόνο. Δεν μιλάμε για αγαπάμε τον Ναύπλιο έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε αυτή τη στιγμή και για Ελλάδα και για εξωτερικό. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ναι, βέβαια. Γιατί το δρομικό κίνημα βλέπετε ότι έχει πάρα πολλούς. Αφού τρέχετε κι εσείς σαν σταθμός, έχει πάρα πολλούς λάτρεις πλέον και οπαδούς. Μας ενδιαφέρει αυτή η μαζικότητα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι δραστήριοι, έρχονται κάπου και μαζί με τη δραστηριότητα και τη φυσική τους ικανότητα φέρνουν και τι, φέρνουν και τα χρήματά τους. Τα χρήματά τους, είναι μια τέτοια εποχή. Ο Νοέμβρης είναι μια εποχή πολύ δύσκολη για τις επιχειρήσεις. Τουριστικά. Τουριστικά. Σωστό. Νεκρή περίοδος. Είναι νεκρή, γιατί πάνε η σεζόν είναι το Δεκέμβρη. Άρα βάζοντας κάποια τέτοια γεγονότα μέσα. Αναζωογονείται. Και αρχίζει και κινείς αυτό το μήνυμα που μας ενδιαφέρει. Από συμμετοχές πώς πάτε? Πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε παράπονο σε αυτές τις εκδηλώσεις. Αγκαλιάζει πάρα πολύ ο κόσμος. Προσπαθούμε ο κόσμος να είναι μαζί μας. Για να γίνει θεσμός κάτι, το θεσμικό κομμάτι δεν το κάνει ο Δήμαρχος. Δεν το κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει συμμετοχή. Αρέσει στον κόσμο, το αγκαλιάζει ο κόσμος. Ναι, έτσι, αλλιώς διατηρείται μέσα στον χρόνο. Διαφορετικά. Η κρίση, κύριε Δήμαρχε, μια περιοχή σαν τον Ναύπλιο. Όλοι ξέρουμε τι είναι το Ναύπλιο. Είναι κοντά στην Αθήνα, μια περιοχή εξαιρετική, με πολύ τουρισμό κτλ. Πείτε τα για να μην τα λέω εγώ. Πόσο την έχει χτυπήσει την πόλη σας η κρίση και σε ποια επίπεδα? Την έχει χτυπήσει στο... όχι τόσο στην επισκεψιμότητα, όσο... Αντράβο, γιατί οπότε κατεβαίνουμε κάτω που λένε γεμάτο είναι. Κόσμο έχει, πάρα. Επισκεψιμότητα έχουμε. Στη δυνατότητα του επισκέπτη να ξοδέψει. Έχει αλλάξει δραματικά, το ξέρω. Έχετε προσαρμοστεί εσείς ενώ σε επίπεδο τιμών κτλ? Πιστεύω ότι έχουμε από τους καλύτερους επαγγελματίες. Δεν είναι τυχαίο ότι βγήκαμε μέσα στις 100 πόλεις, στους 100 προορισμούς, να το πω έτσι, σε αναλογία τιμής υπηρεσίας στον κόσμο. Για μας είναι μια τρομερή αναγνώριση να είμαστε 67η. Δηλαδή παίρνεις... Σε υπηρεσίες. Ακριβώς, παίρνεις πολύ περισσότερο σε σχέση, σε αναλογία. Που είναι και το πιο σημαντικό, γιατί δίνεις 300 ευρώ. Βέβαια. Αν δώσεις 300 ευρώ, το θέμα είναι τι θα πάρεις. Αν πάρεις μια αξία 500, τότε εκεί πρέπει να πας. Οι μονάδες έχουν βελτιώσει την ποιότητά τους. Που ήταν σε καλό επίπεδο. Οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι οι πρώτοι που κοιτάνε το εξωτερικό. Δηλαδή, να το πω έτσι, κοιτάνε την πρόοδο, κοιτάνε να εξυγχρονιστούν. Και την προώθησή τους, αλλά και την παροχή υπηρεσίας τους ποιοτικά. Διατηρείται, γιατί ακόμα πολλούς τουριστικούς προορισμούς, τον Ναύπλιο είναι ένας από αυτούς, ακόμα πολλούς τουριστικούς προορισμούς και λένε εντάξει, έρχονται ξένοι, αλλά ο εσωτερικός τουρισμός μας έχει φρενάρει. Η ισορροπία εσωτερικού-εξωτερικού τουρισμού διατηρείται στο. Εμείς φέτος είδαμε πολλούς ξένους που δεν είχαμε δει άλλη φορά. Τους Έλληνες τους έχουμε, και το λέω τους έχουμε γιατί τους περιποιούμαστε πάρα πολύ. Και τον Ναύπλιο ξέρετε ότι είναι μέσα στους 5 δημοφιλέστερους προορισμούς. Είναι κυρίως πάρα πολλές. Ναι. Αν δείτε τα στατιστικά, ακριβώς είναι δίπλα, δεν το συζητάμε. Όμως η δυνατότητά τους να ξοδέψουν. Ναι, αυτό είναι, έχει μειωθεί δραματικά. Σωστά. Αυτό φαίνεται και στο. Θα σας δούμε και στον Ναύπλιο επομένως. Θα τα πω και από κοντά που λένε. Κύριε Δημητή, έτσι κι αλλιώς είναι πελάτη. Καλή επιτυχία σε εκδοξή μας. Σε εκλογές. Ναι. Όχι μεταξύ μας. Μαζί δώσουμε ένα καλό αγώνα. Πριν τις εκλογές του 2015. Πριν τις εκλογές του 2015. Τι άλλαξε? Και όντως και ο ίδιος έδωσε την ψυχή του και εγώ έδωσα την ψυχή μου. Από εκεί και πέρα είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή πάλι θα ξαναμιλήσουμε. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Καλημέρα.